Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πώλησης λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ στην επικράτεια. Οι μονάδες οι οποίες είναι προς πώληση είναι Αμύντεο νούμερο 1, νούμερο 2, Μελίτη, και όσον αφορά τη Μεγαλόπολη, το δικό μας το χώρο είναι η μονάδα νούμερο 3. Σε αυτή την προοπτική έγκαιρα το Δημοτικό Συμβούλιο της Μεγαλόπολης, τα σωματεία των εργαζομένων, τοπικοί φορείς και οι εργαζόμενοι αντιδράσαμε σε αυτή την προοπτική. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Μεγαλόπολης έκανε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα αυτό. Εκεί πήραμε μέρος και οι εργαζόμενοι και τα σωματεία. Αποφασίσαμε σήμερα, στο να έχουμε 5 ώρα το απόγευμα στη Μεγαλόπολη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, μία σύσκεψη με τους φορείς, με τους εργαζόμενους και με τα σωματεία, ώστε στο να οργανώσουμε και να συζητήσουμε την αντίδρασή μας και το πώς θα παλέψουμε αυτή την προοπτική. Εφόσον υλοποιηθεί η απόφαση της πολιτείας, θα έχουμε σαν αποτέλεσμα τη συρρήκνωση της μεγαλύτερης επιχείρησης του ελληνικού λαού, μια επιχείρηση που παράγει ρεύμα, το οποίο είναι ένα κοινωνικό αγαθό, και έχουμε υποχρέωση να δώσουμε τον αγώνα μας και τη μάχη μας στο να παραμείνει αγαθό. Η ΔΕΗ θα χάσει τον κοινωνικό της ρόλο, ένα ρόλο που τον παίζει διαχρονικά μέσα στην κοινωνία μας και έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας μας. Για αυτό το λόγο λοιπόν, αύριο στη Μεγαλόπολη έχουμε συγκέντρωση, διαμαρτυρία, διαδήλωση στην πύλη της τρίας μονάδας, αύριο Τετάρτη 18 του μήνα, παράλληλα και στις υπόλοιπες μονάδες που είναι προς πώληση, Αμύντεο 1, 2 και Μελίτη. Ταυτόχρονα υπάρχει μια ανάλογη αντίδραση, ώστε να δείξουμε ότι δεν συμφωνούμε, σε καμία περίπτωση δεν θα συμβάλλουμε στην πώληση των μονάδων και να χάσει η ελληνική πολιτεία, η ελληνική οικογένεια το πολύτιμο αγαθό του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχει αποφασιστεί με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και με την σύμφωνη γνώμη της προηγούμενης κυβέρνησης, η πώληση λιγνητικών μονάδων, συγκεκριμένη στις 1.200 ΜΒ, μεταξύ αυτών είναι και μία μονάδα στη Μεγαλόπολη, η μονάδα 3, και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο της Μεγαλόπολης, γιατί πραγματικά είναι αλληλέγγυος και τις προσπάθειες της δικής μας, αλλά και της κοινωνίας, ώστε να αποτραπεί η πώληση στις 3 μονάδες, η οποία, όπως είπε και ο προηγούμενος συνάδελφος, θα μετατρέψει τη ΔΕΗ πλέον και επίσημα, γιατί στην ουσία έχει μετατραπεί ήδη, σε ένα κερδοσκοπικό οργανισμό, χωρίς να έχει τον κοινωνικό της ρόλο. Το συνδικαλιστικό κίνημα στην πλειοψηφία του ψήφισε την απελευθέρωση της ΔΕΗ, εχωρώντας το 49% σε μετόχους και κρατώντας το 51% κυριαρχία της ΔΕΗ. Τότε λοιπόν είχαμε τρία στάδια. Είχαμε βάλει τρεις άξονες, που αυτοί οι άξονες θα ήταν αιτία πολέμου αν κάποιο από αυτό δεν πήγαινε καλά. Λέγαμε λοιπόν ότι η ΔΕΗ έπρεπε να έχει ξεχρώσει τα χρέη που είχε τότε, να κάνει τις επενδύσεις στο υπάρχον σύστημα και στη νέα ισχύ, και να επεκταθεί και στο βορειοδυτική Ευρώπη, οι πρώην ανατολικές χώρες, ώστε να μεγαλουργήσει και στα Βαλκάνια. Και έτσι λοιπόν υπήρχε τότε ένας μεγάλος αριθμός αδειών, και το πλαίσιο, το απελευθερωτικό πλαίσιο ήταν ήδη δεδομένο. Μπορούσε δηλαδή όποιος ήθελε να κατασκευάσει καινούργια μονάδα. Οι ιδιώτες δεν κατασκευάζαν, παρότι είχαν πάρει περίπου 3.500 ΜΒ ισχύ. Και όχι μόνο δεν κατασκευάζανε, αλλά πιέζανε τις κυβερνήσεις που ήρθαν μετά το 1999 να τροποποιήσουν αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή μια μονάδα που καίει λιγνίτη σήμερα, για να έχει τα 300 ΜΒ, την ονομαστική τιμή, γιατί ποτέ δεν έχει 300, έχει πάντοτε λιγότερα από την ονομαστική τιμή, πρέπει να δουλεύει σε φουλ περίπου 10 με 15 ώρες. Ενώ λοιπόν τη νύχτα, με εντολή του κέντρου κατανομής, πέφτει η ζήτηση, άρα πέφτουν και τα ΜΒ στην θερμική μονάδα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνει το μέσο όρο. Γιατί ενώ έχει κόστος για 300 ΜΒ, όταν τη βάλεις να δουλεύει με 120 ΜΒ, της μειώνει ισχύ, αλλά το κοστολόγιο ανεβαίνει. Έναντι λοιπόν τη νέα θερμική μονάδα, μπορεί αυτός που έχει φυσικό αέριο να έχει μεγαλύτερο, να έχει λιγότερο κόστος παραγωγής. Έτσι λοιπόν δημιουργείται η ωριακή τιμή του συστήματος, και με βάση
Το 3175, ο πιο φθηνότερος, ο πιο φθηνότερη μονάδα μπαίνει στο σύστημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι θερμικές μονάδες, αυτές δηλαδή που κάνουν μαζού, που κάνουν πετρέλαιο, δεν μπορούν να μπουν στο σύστημα έναντι των άλλων μονάδων που κάνουν αέριο ή κάνουν πετρέλαιο. Και κάποιες μονάδες που κάνουν και νερό. Αυτό λοιπόν δημιούργησε την αλχημία της οριακής τιμής του συστήματος. Από αυτή την αλχημία η ΔΕΗ έβαλε πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ μέσα. Ούτε αυτό λοιπόν έφτανε στους ιδιώτες επενδυτές. Επειδή η ΔΕΗ εκμεταλλευόταν τα κοιτάσματα του λιγνίτη και στην ουσία πλήρωνε το 0,6 της χιλίας τον πράσινο φόρο, ακριβώς επειδή είχε τα κοιτάσματα μπορούσε και είχε ακόμα φθηνότερα τιμολόγια. Ενώ λοιπόν υπήρχαν άδειες, οι ιδιώτες πάλι δεν μπορούσαν να γίνουν ανταγωνιστοί και ο προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος, ο κ. Αδανασόπλου, έκανε τρεις διαδοχικές αυξήσεις για να μπορέσει να ανεβάσει τα τιμολόγια για να μπουν οι ιδιώτες η παραγωγή μέσα στο σύστημα ενέργειας. Το συνδικάτο τότε με το περίφημο 2773, το άρθρο 14, απέτυχε από το σημερινό αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και τότε υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Ευάγγελο Μενιζέλο, να αναγνωρίσει την επικυρωμένη περιουσία μας. Έγιναν λοιπόν δύο αναλυτικές μελέτες, η Κούπερ και η Λάιντρα. Και αποδείχθηκε τότε με τη σύμφωνη γνώμη και των τριών κομμάτων, και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ψήφισε μόνο το άρθρο 14, μόνο δηλαδή την αναγνώριση της περιουσίας μας, και του συνασπισμού, αναγνωρίστηκε ότι οι εργαζόμενοι έχουν περιουσία επάνω στη ΔΕΗ. Επάνω δηλαδή στο σταθμό έχουμε και εμείς μερίδιο ιδιοκτησίας. Επάνω στο καλώδιο έχουμε και εμείς μερίδιο. Επάνω στην κολόνα έχουμε και εμείς μερίδιο. Αυτό το μερίδιο λοιπόν υπολογίστηκε τότε στο 1.348 δισεκατομμύρια, επικυρωμένο με 4% κάθε έτος. Συνεπώς λοιπόν, καλούμε σήμερα τον Αρθούρο τον Ζερβό, πέρα από την δυναμική του σωματείων του Δήμου της Μεγαλόπολης, για να πρέπει να ξεχνάμε ότι στην τρία μονάδα υπάρχει και τηλεθέρμανση, η οποία προσφέρει μια άλλη υπηρεσία στους δημότες της Μεγαλόπολης, αναρμοδοτικά βεβαίως με αυτά που έχουν προσφέρει οι δημότες όλα αυτά τα χρόνια, δεν μπορούν σήμερα να μας λένε ότι δεν υπάρχει περιουσία, τη φάγα την περιουσία. Εμείς κάναμε ζητήσαμε αναλογιστικές μελέτες, έκανε μία το ΠΑΣΟΚ και μία Νέα Δημοκρατία. Αυτοί δώσαν το τίμημα, αυτοί γνωμοθετήσαν στη Βουλή. Συνεπώς λοιπόν, εμείς σήμερα δεν ζητάμε νοημοσύνη. Ζητάμε αυτά τα οποία οι ίδιοι αποφάσισαν και οι ίδιοι γνωμοδότησαν. Άρα και λοιπόν, έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνη. Δεν είναι δηλαδή συντεχνιακή υπάλληλοι μας, ή αν θέλετε ταξική, ή έτσι με το μισθό μας, με το εφάπαξ και όλα αυτά. Δεν είναι μια συντεχνιακή αντίληψη, αλλά είναι μια διεκδίκηση πάνω στο πάλιο πόρο που έχουμε και εμείς. Δηλαδή οι εργαζόμενοι έχουν σήμερα, είναι συνέτεροι πάνω στην μονάδα. Είναι συνέτεροι πάνω στο δίκτυο, είναι συνέτεροι πάνω στην ενέργεια. Μια ενέργεια βεβαίως που παρότι έχουμε φέτος 800 εκατομμύρια ευρώ έχουν μειωθεί από τους μισθούς μας, η ΔΕΗ έχει και 400 εκατομμύρια ευρώ μείον. Όταν λοιπόν έχουμε 9 αυξήσεις μέσα σε 5,5 χρόνια και 3 αυξήσεις τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή έχουμε 12 αυξήσεις, για να εξυπηρετήσει αυτό που σας είπα νωρίτερα, να μπουν οι ανταγωνιστές μας στην ενέργεια, είναι πλέον ώρα ο Αρθούρος ο Ζερβός να ορθώσει τον αναστημά του, να προστατεύσει τη ΔΕΗ, να την εξηγιάνει, να την επεκτείνει προς όφελος του ελληνικού λαού και της κοινωνίας.